Άμεση επιστροφή στους χώρους εργασίας αλλά με περιορισμένη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Άσκηση σε εξωτερικούς χώρους με αυστηρή τήρηση των αποστάσεων. Και υπό προποθέσει, ανοιχτό ορίζοντα για επαναλειτουργία σχολείων και επιχειρήσεων από 1η Ιουνίου. Αυτό είναι το σχέδιο του Μπόρι Τζόνσον για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων στη Βρετανία. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που φοβούνται αυτή τη φοβερή ασθένεια, αλλά ταυτόχρονα φοβούνται τις επιπτώσεις από αυτή τη μακρά περίοδο αδράνειας στις ζωές τους, στη σωματική και πνευματική τους υγεία. Όπως ξεκαθάρισε στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Μπόρις Τζόνσον, η επιστροφή στην κανονικότητα εξαρτάται από τον περίφημο αριθμό R, που καθορίζει την ταχύτητα μετάδοσης του ιού και ταυτόχρονα το επίπεδο συναγερμού στο οποίο βρίσκεται η Βρετανία. «Περάσαμε την αρχική κορύφωση, αλλά όταν κατεβαίνει στο βουνό είναι συχνά πιο δύσκολο. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, να ελέγξουμε τον ιό και να σώσουμε ζωές». Με τον ημερήσιο απολογισμό των θανάτων απέφτει στους 269 στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαρτίου, το μήνυμα της κυβέρνησης δεν είναι πλέον «μείνετε σπίτι», αλλά «μείνετε σε εγρήγορση». Πολλοί ωστόσο όπως οι Πρωθυπουργό της Σκωτίας θεωρούν την κίνηση βεβιασμένη και καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να τηρούν αυστηρά το lockdown.